Κύριε Κασιμουργίδη, βρισκόμαστε στα μέσα περίπου του Απριλίου. Συνήθως αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, τα προηγούμενα χρόνια, ήμασταν έτοιμοι να τρέξουμε την τουριστική σεζόν που θα είχαμε μπροστά μας. Τώρα βρισκόμαστε σε μια στάση αναμονής για το αν θα υπάρξει σεζόν, όχι πότε θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι, αν θα έχουμε σεζόν. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν γνωρίζουμε καν αν θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε πελάτες στη Σάμο. Κανονικά θα έπρεπε κατά τις 15 με 20 Απριλίου να έχουμε τους πρώτους Ολλανδούς παραδοσιακά. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν. Δηλαδή περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, τι εντολές θα δώσουν οι κυβερνήσεις και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πότε θα ξεκινήσουμε ακόμα. Όχι μόνο για τη Σάμο, για όλο τον κόσμο ισχύει αυτό φυσικά. Διαβάζω ότι υπάρχουν γραφεία από τις βόρειες χώρες, ας πούμε, τα οποία έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τσάρτερ μέχρι τις 15 Ιουνίου τουλάχιστον. Ναι. Οι Σκανδιναβοί αυτή τη στιγμή έχουν ακυρώσει μέχρι 15 Ιουνίου. Κάποιοι, όπως η Φιλανδία, έχουν πάει και πιο μετά, νομίζω μέχρι 1η Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή μιλάω. Που δείχνει λίγο πολύ πώς πάει το πράγμα αυτή τη στιγμή, ότι οι πιο πολλοί tour operators υπολογίζουν ότι αν ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε εκεί προς τα τέλη του Ιουνίου. Αυτό είναι το πιο ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φαντάζομαι ότι έχουμε ακυρώσει ό,τι αφορά τους πρώτους μήνες, έτσι όλα αυτά έχουν ακυρωθεί, αλλά έχουν ακυρωθεί ή έχουν μετατεθεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Όλα τα γραφεία κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουν τις κρατήσεις μετά. Κανένας δεν θέλει να γίνει ακυρώσεις για πρακτικούς λόγους στην τελευταία ανάλυση. Κανένας δεν θέλει να χάσει τους πελάτες του. Δεν θέλει να χάσει τα λεφτά, κάποιες προκαταβολές που έχει πάρει. Οπότε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και εν μέρη νομίζω ότι το έχουμε επιτύχει. Δηλαδή, πολλοί που ακυρώνουν το Μάιο πάνε το Σεπτέμβριο. Αλλά φυσικά όχι όλοι. Υπάρχει ένα τμήμα σίγουρα που ακυρώνει σίγουρα. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η ανησυχία και τι θα γίνει. Αν λέει το Σεπτέμβριο, θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Ναι. Φαντάζομαι το να έχουμε κάποιο εμβόλιο έτσι ή κάποιο φάρμακο, νομίζω ότι Το να βρίσκαμε ένα φάρμακο σίγουρα θα βελτίωνε πολύ την κατάσταση. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Οπότε υπάρχει. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα για το καλοκαίρι, δηλαδή. Πες πως ξεκινάει η σεζόν, έστω και 1η Ιουλίου. Πώς θα έρθουν οι πελάτες εδώ? Γιατί η αρρώστια, όπως γνωρίζουμε όλοι, πια δεν πρόκειται να σταματήσει στο καλοκαίρι, απλώς θα πέσει η συχνότητά της. Πώς θα έρχονται λοιπόν οι πελάτες? Θα έρχονται με κάποιο τεστ, ότι δεν έχουν κορονοϊό? Και τι γίνεται άμα κολλήσουν οι πελάτες εδώ? Τι γίνεται αν κολλήσει η καμαριέρα? Τι γίνεται? Δηλαδή, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Και αυτό είναι που προβληματίζουν τον κόσμο. Αν τελικά θα υπάρχει σεζόν. Και πώς θα είναι αυτή η σεζόν? Πες ότι υπάρχει. Πώς θα μοιάζει αυτή η σεζόν, τέλος πάντων? Πώς θα δουλέψουμε εδώ πέρα? Είναι δύσκολο. Και κανένας δεν έχει απαντήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος πουθενά στον κόσμο να δώσει μια ολοκληρωτική απάντηση ότι ξέρετε κάτι. Η σεζόν θα ξεκινήσει τότε και θα μοιάζει έτσι. Κανένας δεν ξέρει. Δυστυχώς. Οπότε δηλαδή. Προχωράμε μέρα με τη μέρα και αναλόγως θα πράξουμε. Ακριβώς, μα το βλέπεις άλλωστε. Δηλαδή, ξεκινάμε και λέμε ότι θα ξεκινήσουμε 15 Μαΐου, όχι θα ξεκινήσουμε 31 Μαΐου, θα ξεκινήσουμε 15 Ιουνίου. Κανένας δεν ξέρει και περιμένουν όλοι να δούνε. Βασικά, περιμένουν να δούμε τι θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις. Τι θα αποφασίσουν οι κυβερνήσεις στις χώρες που είναι οι πελάτες μας, ένα το κρατούμενο, και θα αποφασίσει και η δικιά μας κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έρθει να πει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση ότι εγώ θα ξεκινήσω με, θα ανοίξω τα ξενοδοχεία, αλλά δεν δέχομαι να έρθουν Εγγλέζοι. Ναι. Γιατί στην Αγγλία ο κορονοϊός αυτή τη στιγμή θερίζει. Το οποίο ακούγεται πολύ ωραίο στο αυτή, αλλά σημαίνει καταστροφή. Υπάρχουν νησιά που ζουν κατά 60 και 70 και 80% από Κινέζους. Από Εγγλέζους. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που δεν τα γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κιόλας τι θα γίνει. Ή μπορεί ένα ξενοδοχείο στη Σάμο να δουλεύει με Εγγλέζους. Θα ανοίξει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί να ανοίξει? Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και σενάρια, δεν θέλω να χαλάω τη διάθεση, αλλά υπάρχουν μέχρι και σενάρια που λένε ότι αυτή η κρίση δεν είναι κρίση η φετινή. Μπορεί να πάει και του χρόνου. Α, μάλιστα. Θα βρεθεί εμβόλιο. Αν δεν βρεθεί εμβόλιο λοιπόν σύντομα και βρεθεί του χρόνου την άνοιξη, μα του χρόνου το χειμώνα θα έχουν πάλι τα ίδια. Όλοι το λένε άλλωστε ότι μόλις πάει φθινόπωρο, λέει, θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα. Ένα δεύτερο κύκλο. Ωραία λοιπόν, θα υπάρξει δεύτερο κύμα, θα μα ξαναχώσουν πάλι μέσα στα σπίτια. Μα δεν θα γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνεις έτσι τουρισμό. Άρα λοιπόν, εδώ πάμε, συζητάμε ακόμα και για σενάριο που μπορεί να επηρεάσει και του χρόνου τον τουρισμό. Όλο τον κόσμο. Είναι δηλαδή μια κατάσταση πολύ άσχημη και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Και ωραία όλα αυτά που διαβάζω. Τι ωραία που τα κάνουμε, μια χαρά όλα, δεν έχουμε νεκρούς. Αλλά όταν θα φτάσει ο Οκτώβρης και κάποιοι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό θα πέσουν στην πείνα. Να δούμε.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτοί που δουλεύουν άμεσα στον τουρισμό, είναι έμεσα, είναι Έμεσα η ατμομηχανή. Στη Σάμμο το 75% λέγαν παλιά τη οικονομική δραστηριότητα έχει να κάνει με τουρισμό. Και τι θα γίνει λοιπόν, θα του καλύψει όλου αυτού η όποια κυβέρνηση? Δηλαδή εδώ δημιουργούνται προβλήματα τεράστια, δηλαδή εν μέρη πιο μεγάλα από αυτό που πάμε να λύσουμε. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι στο καλό το σενάριο, στο καλό σενάριο της λειτουργίας, ότι θα επηρεαστούμε και από τις ηλικίες που έχουμε ως πελάτες στον τουρισμό, έτσι. Γιατί η Σάμος είναι ένα νησί που έχει μεγάλης ηλικίας ανθρώπους κατά κύριο λόγο. Σίγουρα αυτό δεν είναι καλό αυτή την περίπτωση, γιατί αν ταξιδέψει κάποιος, πολύ πιθανό να ταξιδέψουν οι πιο νέοι που δεν θα φοβούνται τόσο πολύ. Αυτός που είναι μεγάλης ηλικίας και λογικό είναι, φοβάται μήπως κολλήσει και ειδικά μάλιστα στο εξωτερικό να κολλήσει. Ναι. Άρα σίγουρα και αυτό θα είναι αρνητικό, δυστυχώς. Όπως επίσης αρνητικό είναι ότι και να ξεκινήσει η σεζόν, αυτό δεν το είπαμε πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουμε 1η Ιουλίου και ξαφνικά να βρεθούμε στην 1η Ιουλίου του 2019. Θα ξεκινήσει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Δηλαδή οι προβλέψεις σαν, σαν Απρίλιο, ας πούμε, έτσι. Μπράβο, όχι σαν Απρίλιο, καλύτερα, αλλά οι προβλέψεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες λένε ότι ένας Ιούλιος ο οποίος θα είναι στο 50% του περσινού Ιουλίου ή του Αυγούστου. Μάλιστα. Και αυτό δηλαδή είναι επίσης πρόβλημα, δεν είναι. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα και για την Ελλάδα και πόσο μάλλον για τη Σάμμο που ζει τον τουρισμό, είναι μια μεγάλη ζημιά. Μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός ήταν η μόνη βιομηχανία η οποία κράτησε μέσα στην κρίση. Αυτή κράτησε την Ελλάδα. Και τώρα πλήττεται ακόμα και αυτή πια. Περιμένουμε δηλαδή ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αν θυμάσαι, εγώ θυμάμαι πολύ καλά το 2016 με το μεταναστευτικό, που έπεσε ο τζίρος της Σάμμο γύρω στο, ας πούμε, 25-30%. Πώς φάνηκε τον επόμενο χειμώνα παντού. Παντού το ένιωσε, σε όλη την αγορά, ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Τώρα εδώ μιλάμε όχι για 30%, εδώ μιλάμε για 60% και 70% και 80%. Τι θα γίνει δηλαδή εδώ πέρα, στη Σάμμο, στην Κος, όλα αυτά τα νησιά που ζουν τον τουρισμό? Υπάρχει κάποιος που έχει σκεφτεί αυτό, το σκέφτεται κάποιος, ή θα τρέχουμε εκείνη τη στιγμή? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κασμιλή, να σε ευχαριστήσω. Άλλωστε, είπαμε ότι μόνο ελπίδα μπορούμε να εκφράσουμε, έτσι, για το τι πρόκειται να συμβεί, όχι μόνο για το καλοκαίρι, αλλά και για την επόμενη χρονιά. Και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Το ελπίζουμε. Το ελπίζουμε όλοι, γιατί ζούμε από τον τουρισμό και δεν έχουμε και εναλλακτικές λύσεις, δυστυχώς.